Με τη συγκεκριμένη επερώτηση θέλουμε ως κόμμα να αναδείξουμε το σοβαρό ζήτημα της υγείας του λαού, τις συνέπειες από την ασκούμενη πολιτική και φυσικά το κριτήριο της δωρεάν εξασφάλισης όλων όσων απαιτούνται με ευθύνη του κράτους, ειδικά σε μια περίοδο που η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα δείχνει πως τα οξυμένα προβλήματα του λαού μας για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά συνεχώς επιδεινώνονται. Και αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που ενώ διευρύνονται οι δυνατότητες λόγω της τεράστιας παραγωγικότητας, της εξέλιξης της τεχνολογίας, της επιστημονικής γνώσης, της ύπαρξης ενός μεγάλου αριθμού υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν όλα τα αναγκαία για την υγεία, για το φάρμακο, για όλο το λαό, έγκαιρα και απρόσκοπτα, τι έχουμε. Έχουμε διεύρυνση της δυσκολίας από το λαό να τα αξιοποιήσει. Και αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη σχεδιασμών, μέτρων, στην ικανότητα ή μη των εκάστοτε κυβερνήσεων, αλλά στο ότι αυτά τα μέτρα, οι σχεδιασμοί, κινούνται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση. Συγχρόνως αναδεικνύουμε τη βασική αιτία που όλα αυτά τα σχέδια, τα μέτρα όλων των κυβερνήσεων ως τώρα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους συνταγές διαχείρισης, οδηγούν από το κακό στο χειρότερο, τους όρους ζωής και υγείας του λαού μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζομένων, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η υπηρέτηση της πολιτικής μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους μέσω της περικοπής κρατικών δαπανών για την πρόληψη, τη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Και ακριβώς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής με τις πολιτικές τους από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν οφείλεται η λειτουργία, για παράδειγμα, των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών αντίστοιχα με τα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης ή αντίστοιχα τα μέτρα προώθησης της έρευνας, της παραγωγής και διακίνησης των φαρμάκων και των εμβολίων ως εμπορεύματα και με κριτήριο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας για τη φαρμακοβιομηχανία, τους φαρμακέμπορους και όχι με κριτήριο την έγκαιρη, πλήρη δωρεάν και με ασφάλεια κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αυτή την πολιτική κατεύθυνση υπηρετεί η πολιτική των λεγόμενων αυτοχρηματοδοτούμενων μονάδων υγείας, διότι αποτελεί βασικό εργαλείο της δραστικής μείωσης της κρατικής δαπάνης. Αυτό σημαίνει η μείωση των λειτουργικών εξόδων, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του προσωπικού, της αύξησης του αριθμού των παντός είδους ελαστικών σχέσεων εργασίας, της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ταυτόχρονα αύξηση των εσόδων από τις άμεσες και έμεσες πωλήσεις των εργασιών τους στους ασθενείς και στα ασφαλιστικά ταμεία αντίστοιχα. Στη βάση των ανωτέρων αξιολογείται η λεγόμενη βιωσιμότητα με οικονομικά κυρίως κριτήρια και όχι με αυτά των κοινωνικών αναγκών, όπου έχει σαν αποτέλεσμα τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις τμήματων και κλινικών, τις καταργήσεις δημόσιων νοσοκομείων τα προηγούμενα χρόνια, 11 νοσοκομεία, 9.000 κρεβάτια καταργήθηκαν, την προοπτική της λειτουργίας των νοσοκομείων, ιδιαίτερα των νέων ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ενώ συγχρόνως η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας προχωράει με την ανάθεση σε ιδιώτες εργολάβους κρίσιμων δομών, καθαριότητα, φύλαξη, σύντηση, τεχνικές υπηρεσίες, προμήθειες, με την επιδεκαετής λειτουργία αντίστοιχα των απογευματινών επιπληρωμή ιατρίων, την προώθηση των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων, επέκταση των συμπράξεων ΣΔΙΤ, ίδρυση και καταστατικό του ΟΔΙΠΗ, συμβάσεις με ιδιωτικούς ομίλους για σειρά διαγνωστικών πράξεων, για παράδειγμα απεικονιστικές εξετάσεις, άλλων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα διακομιδές, η δυνατότητα στα νοσοκομεία να αναθέτουν στις τράπεζες να πληρώνουν προμηθευτές, οι δωρεές Ιδρυμάτων ευεργετών. Σε αυτόν τον δρόμο της εμπορευματοποίησης εντάσσεται και η προσπάθεια για γενικευμένη εφαρμογή των DRGs, τα διαγνωστικές ομοιογενείς ομάδες, ενώ πρόσφατα κάνατε ένα νέο ποιοτικό βήμα επιχειρηματικής δράσης των δημόσιων νοσοκομείων και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους με την καθιέρωση των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων μαζί με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία και τη θεσμοθέτηση του παντός είδους ιδιωτικού έργου των γιατρών εκτός των δημόσιων νοσοκομείων. Μέτρο που αντανακλά τη βαθιά ταξική αντιλαϊκή πολιτική σας, όπου το κράτος οριοθετεί στην πράξη ένα πολύ περιορισμένο επίπεδο παροχών
στόχων και διευρύνει το μέρος των λαϊκών αναγκών που ο καθένας θα πρέπει να πληρώνει για να έχει ή να περιμένει με κίνδυνο της υγείας του στις μακροχρόνιες λίστες αναμονής. Μιλάμε δηλαδή για τιμοκατάλογο στην υγεία και στη ζωή. Αυτό προωθείται. Συγχρόνως σηματοδοτείται με αυτό το μέτρο η κλιμάκωση της επίθεσης στο δικαίωμα του λαού για σύγχρονες αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Σε μια περίοδο που τα δημόσια νοσοκομεία είναι στο κόκκινο των ελλείψεων, τα εκκρεμή χειρουργία να ξεπερνούν τις 100.000, τους ασθενείς να ξεροσταλιάζουν στη λίστα της ντροπής για χρόνια, την ίδια ώρα που το 30% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές. Ένα παράδειγμα στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό, 5 χειρουργικές αίθουσες εδώ και χρόνια είναι κλειστές. Αντίστοιχα, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές καταραίουν από τις ΕΡΙ βάρδιες, ενώ πάνω από 6.500 είναι τα οργανικά κενά στους γιατρούς. Και όχι με βάση τις ανάγκες του λαού μας για στελέχωση των νοσοκομείων με όλο το απαραίτητο προσωπικό εξειδικευμένο και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα στους νοσηλευτές, τα κενά οργανικά και όχι οι ανάγκες ξεπερνούν τα 20.000. Μόνο λοιπόν αυτές οι κλειστές αίθουσες, αυτό το 30% που είπαμε πριν, αν λειτουργούσαν θα κάλυπταν τις ανάγκες χιλιάδων ασθενών σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Όμως τι χρειάζεται για αυτά? Χρειάζονται νοσηλευτές, χρειάζονται γιατρούς, δηλαδή προσλήψεις. Τώρα έρχεστε εσείς και εδώ και 2 χρόνια γυροφέρνετε, 2,5 χρόνια περίπου, και αναφέρεστε στις 6.500 προσλήψεις που σε καμία περίπτωση, αν και εφόσον γίνουν, δεν πρόκειται να καλύψουν τις χιλιάδες ελλείψεις για τις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού. Για να λειτουργήσουν, για παράδειγμα, τα κλειστά χειρουργεία, αυτά που αναφέρθηκα, μόνο στην Αττική χρειάζονται 100 νοσηλευτές αναβάρδια στις κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Ενώ για τα κρεβάτια ΜΕΘ, για να λειτουργήσουν με όρους ασφαλείας, χρειάζονται 600 νοσηλευτές και 140 γιατροί. Προβλέπονται αλήθεια, για παράδειγμα, το αντίστοιχο αυτό προσωπικό στις 6.500. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι πως θα επιδεινωθεί η κατάσταση και θα συνεχιστεί η πολιτική της κινητικότητας των υγειονομικών, η αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών, η παράταση του εργάσιμου βίου και η αξιοποίηση συνταξιούχων, η διπλοβάρδιση των νοσηλευτών, η υπερηφημέρευση των γιατρών και πάει λέγοντας. Με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, αλλά και των όρων δουλειάς των υγειονομικών. Επιβεβαίωση των ανωτέρων αποτελούν ορισμένα βασικά στοιχεία που δείχνουν διαχρονικά ορισμένους δείκτες στην υγεία, αλλά και τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2024 που αποδεικνύουν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την ασκούμενη πολιτική. Κερδισμένο βγαίνει το κεφάλαιο και χαμένος ο λαός. Μάλιστα, τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2021 είναι αποκαλυπτικά. Από το σύνολο της δαπάνης στην υγεία, το κράτος συμμετέχει με το 30% και κάτι, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες αγγίζουν το 70%, 69,6% άμεσες και έμεσες μέσω του ασφαλιστικού φορέα, που στην ουσία είναι λεφτά των ίδιων των εργαζομένων. Γεγονός που αντανακλά την πολιτική περιορισμού της κρατικής δαπάνης και ανάληψη μεγαλύτερου βάρους από το λαό, ενώ παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας γιγαντώνεται. Αντίστοιχα, τα μέτρα που πάρθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη αύξησαν τη συμμετοχή των ασθενών και μείωσαν την κρατική και ασφαλιστική δαπάνη. Και με ποιους τρόπους έγινε αυτό? Με την καθιέρωση της ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων, που για ένα μεγάλο μέρος τους είναι μικρότερη της πραγματικής λιανικής τιμής, με τη διεύρυνση της αρνητικής λίστας των φαρμάκων, των μη συνταγογραφούμενων, των φαρμάκων που πουλούνται εκτός φαρμακείων, που όλες αυτές οι κατηγορίες δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων ποιο είναι? Ότι μόνο για τα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΗ φάρμακα η μεσοσταθμική συμμετοχή των ασθενών από 9% που ήταν έχει εκτεναθεί πάνω από το 30%. Και που καταλήξαμε? Κράτος και ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν κατά 57-58 κοντά τα 100 λιγότερα, ενώ οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν συμμετοχή κατά 43% και πλέον περισσότερα σε σχέση με το 2020.
2009. Και φυσικά η τάση αυτή, η αναλογία επιδεινώνεται σε βάρος των ασθενών. Έτσι, για παράδειγμα, για το 2021, η συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη ανήλθε περίπου στο 1,6 δισεκατομμύρια και μιλάμε για πληρωμές από την τσέπη των ασθενών. Αντίστοιχα, είναι και η κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ, μέρος της οποίας αφορά φυσικά και τη φαρμακευτική δαπάνη, όπου το κράτος στην ουσία, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή του, έχει αποσυρθεί πλήρως και αυτά που έχουν απομείνει μόνο ως κρατική χρηματοδότηση είναι μερικά εκατομμύρια για τους ανασφάλιστους. Συγχρόνως με όλα αυτά τα μέτρα που οδηγούν το λαό να βάζει το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη για τη φαρμακευτική του κάλυψη, αντίστοιχα πήρατε και μέτρα διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, υπέρ των φαρμακοβιομηχάνων, μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών, clawback και το rebate, που τόσο η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχατε την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να απαλλαχθεί η φαρμακοβιομηχανία από ένα μέρος αυτών των υποχρεώσεων. Ενισχύσατε ή βοηθήσατε τη φαρμακοβιομηχανία με επιπλέον δωράκια για αποπληρωμή σε δόσεις για συγκεκριμένα χρέη, ενώ τα δωράκια και με την προηγούμενη και με την παρούσα και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται κάθε τόσο. Το βλέπουμε εξάλλου και στα νομοσχέδια με την αφαίρεση από τις υποχρεωτικές επιστροφές των ποσών που αφαιρούν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Να λοιπόν ποιον υπηρετούν τα μέτρα όλων των κυβερνήσεων, ενώ οι όποιες ελάχιστες επιμέρους διαφοροποιήσεις σας έχουν να κάνουν με το πώς θα εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά ακριβώς αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και στο φάρμακο ή κατά περίπτωση αναφορικά με το φάρμακο η σύνδεσή σας ανάλογα την κυβέρνηση με τμήματα του κεφαλαίου στη φαρμακοβιομηχανία, είτε αυτό αφορά πολυεθνικές, είτε εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι επιπτώσεις αυτής της διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής, τόσο με τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και με τις προηγούμενες, με όποιο πρόσημο και αν βάλουμε, που οδήγησαν το φάρμακο εμπόρευμα να έχει γίνει φαρμάκι για το λαό, ενώ για τους φαρμακοβιομηχανούς και τους φαρμακέμπορους σε πεδίο δόξης λαμπρό για κέρδη. Οι εξελίξεις λοιπόν στον χώρο της υγείας, το φάρμακο, βάζουν στο επίκεντρο της συζήτησης το πραγματικό πρόβλημα, το ότι η πολιτική στήριξης των καπιταλιστικών κερδών είναι ασύμβατη με την προστασία της υγείας, της ζωής του λαού μας και δεν συναντιέται πουθενά με τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το εμπόδιο που ο λαός θα πρέπει να βγάλει από τη μέση και σε αυτό το δρόμο βρίσκεται η πραγματική διέξοδος για το λαό. Σήμερα θεωρούμε ότι είναι πιο όριμο από ποτέ να ενισχυθούν οι συμπόρευση με το ΚΚΕ και η λαϊκή πάλι για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν. Ένα σύστημα υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, όπως είναι σήμερα, για να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού στην πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση, όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, το έμπειρο υγειονομικό και εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό για ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν διάθεσης φαρμάκων και εμβολίων για την όσο δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού κτλ. Και στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΚΕ παλεύει για εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης φαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους, την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, που είναι, η κατάσταση είναι διαλυτική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και των άλλων μονάδων των παιδί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στις άλλες μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, των εργαζομένων με μπλοκάκια, των συμβασιούχων και των εργαζομένων των ιδιωτικών συνεργείων, κατάργηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και κάθε μορφής ελαστικών μορφών εργασίας. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέσους ΔΙΤ, των εργολάβων, στις ιατρικές, νοσηλευτικές, εργαστηριακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, αύξηση του αριθμού εισαγωγής στις σχολές νοσηλευτικής και ιατρικής για να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η αυξημένη ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ανάλογο σχεδιασμό στην κατανομή των ειδικοτήτων.
ανάπτυξη της ειδικότητας των γιατρών εργασίας που θα ασχολούνται με τη διεύρυνση, διάγνωση και αντιμετώπιση των επαγγελματικών αντίστοιχα ασθενειών, ανάπτυξη δημόσιων κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρών με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας 24 ώρες το 24ωρο. Να επαναλειτουργήσουν όλα τα δημόσια νοσοκομεία που έκλεισαν ή καταργήθηκαν κλινικές και τμήματα μέσω των συγχωνεύσεων, ανάπτυξη δημόσιων κέντρων αποκατάστασης με πλήρη στελέχωση και επαρκή σύγχρονο εξοπλισμό, ανάπτυξη πανελλαδικά δημόσιου συστήματος επίγουσης ιατρικής, ΕΚΑΒ, παρακαλώ, με επαρκή στελέχωση, κλείνω κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό κλείνω. Τεχνικό εξοπλισμό, μέσα μεταφοράς, ανάπτυξη τμήματων με διεπιστημονικές ομάδες για την παρακολούθηση των ασθενών που νόσησαν από τον κορονοϊό, πλήρης και δωρεάν εξασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών αποκατάστασης, συγκρότηση κρατικού σώματος γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, πλήρως τελεχωμένο και κατάργηση κάθε πληρωμής στην υγεία για όλο το λαό. Τα αναπέρω και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε και μπορούμε να τα πιάσουμε, θα αναφερθούν και οι υπόλοιποι σύντροφοι, αλλά και στις δευτερολογίες που θα έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και ρεαλιστικά για ασθενείς και υγειονομικούς, για το σύνολο των εργαζομένων και αποτελούν πρόταση αγώνα και διεκδίκησης. Διότι, για παράδειγμα, η πανδημία μπορεί, αν και αναμενόμενη, να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όμως η τραγική, επικίνδυνη κατάσταση στην υγεία είναι φυσικό αποτέλεσμα της αντιλαϊκής σας πολιτικής που πρέπει να αμφισβητηθεί ως προϋπόθεση για την απόσπαση λύσεων τώρα, σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.